τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία αλλά και η παιδική και βρεφική σταθμή από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, εξειδίκευσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Όλα τα στοιχεία για την πορεία του κορονοϊού συνεκτιμήθηκαν και έτσι πάρθηκε η απόφαση να περάσουν το κατόφλι των σχολείων και οι μικροί μαθητές. Θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και η παιδική και βρεφική σταθμή. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες. Πρώτο και κυριότερο, στην ομόφωνη, το τονίζω ομόφωνη, εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες για επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών δομών. Όπως γνωρίζετε, στους 1.600 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, φιλοξενούνται περίπου 90.000 παιδιά. Όπως ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως, τα μέτρα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι συγκεκριμένα και θα πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά μέχρι τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι για το φετινό σχολικό έτος. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα σε μία αίθουσα έως 15 μαθητές, διαφορετικά τα μαθήματα θα πρέπει να γίνονται εκ περιτροπής. Μεταξύ τους οι μαθητές πρέπει να έχουν 1,5 μέτρο απόσταση, ενώ είναι προαιρετική η χρήση μάσκας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τα ολοήμερα δεν θα λειτουργήσουν, το ίδιο και τα σχολικά κηλικία. Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. Έχει προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για την τροποποίηση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας. Από την 1η Ιουνίου θα λειτουργήσουν όμως και τα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι την 26η Ιουνίου για την πρωτοβάθμια. Λεπτομέρειες για το πώς και πότε θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί έδωσε εν συνεχεία ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις 31 Ιουλίου, ενώ την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι του δημοσίου για τις ημέρες που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Έχει πάρθει ιδιαίτερη μέρημνα για την προμήθεια των κατάλληλων αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας για όλες τις αίθουσες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Και η προμήθεια των ειδών αυτών γίνεται από τους Δήμους για τους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών και για τη δυνατότητα που παρέχεται στους Δήμους για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας. Επίσης, ό,τι αφορά τη συνολική καθαριότητα των χώρων, εφόσον το υπάρχουν προσωπικό για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί, έχουμε νομοθετήσει την δυνατότητα οι Δήμοι να προβούν κατά παρέκκληση όλων των διατάξεων σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έως και 4 μηνών.